Καλή σας ημέρα. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας πυροβόρων όπλων και πυρομαχικών που πέτυχε η υπηρεσία μας μετά από πολύμινες παρακολουθήσεις. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στο Κερατσίνι Αττικής ένας 35χρονος ομογενής από την Αλβανία και δύο αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 45 και 55 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία, μεταφορά και κατοχή πυροβόρων όπλων και πυρομαχικών. Ειδικότερα, η υπηρεσία μας, αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες και στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο 35χρονος συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που κατήχε και πουλούσε όπλα και πυρομαχικά, με μεθοδικότητα ήρθε σε επαφή μαζί του, όπου μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις πραγματοποιήσαμε συνάντηση μαζί του χθες το μεσημέρι στην πλατεία Αμερικής στην Αθήνα. Ο 35χρονος μας οδήγησε στην πλατεία Αγίου Νικολάου στα κάτω Πατήσια, όπου μετά από διαπραγμάτευση μαζί του και με τον 45χρονο συνεργό του συμφωνήθηκε η αγορά 7 πυροβόλων όπλων και 350 φυσικίων έναντι του χρηματικού ποσού των 9.000 ευρώ. Για την παραλαβή των όπλων και την σύλληψη των δραστών οργανώσαμε χθες αργά το απόγευμα συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο Κερατσίνι Αττικής, κατά την οποία αστυνομικοί μας συναντήθηκαν και με τους τρεις δράστες. Μετά την επιδείξη των χρημάτων, οι δύο Αλβανοί μετέφεραν από κοντινή οικία του 55χρονου 7 πιστόλια και 168 φυσίλια διαφόρων διαμετρημάτων, τα οποία μας παρέδωσαν και κατά την αγοροπολισία συνελήφθησαν. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 55χρονου, παρουσία εισαγγελέως, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχισαν τα απόλουθα. Δύο ακόμα πιστόλια, ένα σιγαστήρα πυροβόλου όπλου και τρεις νάιλον σακούλες που περιείχαν συνολικά 291 φυσίλια. Επίσης κατασχέσαμε το όχημα των δραστών ως μέσο μεταφοράς όπλων και 4 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους ως μέσα επικοινωνίας για την εμπορία των όπλων. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέως Πειραιά. Οι έρευνες της υπηρεσίας μας συνεχίζονται.